Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο σημερινό Intermission, το οποίο θα σας προσγειώσει στον πλανήτη Ίντερνετ. Στην ταινία με τίτλο The Internship, έχουμε την επανασύνδεση των Owen Wilson και Vince Vaughn 8 χρόνια μετά το blockbuster Wedding Crashers. Τώρα, αντί να σκάνε απρόσκλητοι σε γάμους προκειμένου να εξασφαλίσουν δωρεάν φαγητό, δωρεάν ποτά και φυσικά γυναίκες, θα σκάσουν στα γραφεία της Google στην Καλιφόρνια προκειμένου να διεκδικήσουν την πιθανότητα απασχόλησης και. Εντάξει, και δωρεάν φαγητό. Επί της ουσίας, η ταινία έχει να κάνει με την είσοδο δύο δεινοσαύρων στον ψηφιακό κόσμο. Ο Μπίλι και ο Νίκ είναι δύο υπερήφανοι καταφερτζίδες πολιτές, οι ζωές των οποίων έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά λόγω της βίαιης εισβολής του ίντερνετ και του ψηφιακού κόσμου στην καθημερινότητά τους. Έχοντας αποφασίσει πως είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τους παραδοσιακούς τρόπους εργασίας και να περάσουν στη νέα ψηφιακή εποχή, αποφασίζουν να δηλώσουν συμμετοχή για πρακτική άσκηση στον ιντερνετικό κολοσσό που ακούει στο όνομα Google, με προοπτική κάποια μέρα να μονιμοποιηθούν. Πώς ξεκινούν όλα όμως? Ο Μπίλι ανακαλύπτει ότι η Google έχει ψηφιστεί ως η νούμερο ένα εταιρεία για να εργαστεί κανείς στην Αμερική. Έτσι, προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, εγγράφεται ο ίδιος, αλλά κάνει εγγραφή και στο φίλο του Νίκ στο Πανεπιστήμιο του Φίνιξ. Οι πιθανότητες είναι προφανώς εναντίον τους. Πρώτον, γιατί δεν έχουν καμία εμπειρία με τους υπολογιστές. Και δεύτερον, γιατί πολύ απλά έρχονται αντιμέτωποι με μερικά από τα λαμπρότερα μυαλά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ δύσκολος για το δίδυμο Vaughn και Wilson, καθώς ο δρόμος για μία θέση σε μία από τις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως περνάει ανάμεσα από πανούργους, ανταγωνιστικούς 20χρονους με σπινθυροβόλο βλέμμα και ασυγκράτητη δίψα για δόξα και χρήμα. Ο Μπίλι και ο Νίκ όμως δεν είναι δύο τυχάρπαστοι πρώην πολιτές. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μεν δύο πολιτές, χωρίς ιδιαίτερα τυπικά χαρακτηριστικά και με ένα φτωχό έως καθόλου ανταγωνιστικό βιογραφικό, αλλά για καλή τους τύχη διαθέτουν δύο πολύ ιδιαίτερες και αξιοσημείωτες ικανότητες. Μπορούν να σκέφτονται με εντελώς πιο άναρχο τρόπο από τον υπολογιστικό και δομημένο των νεαρών αντιπάλων τους και έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν την αφέλειά τους σε πλεονέκτημα, κάνοντας αποκλειστική χρήση του απελευθερωμένου χαρακτήρα τους. Όπως και να το κάνουμε, αλλιώς είναι να έχεις γαλουχηθεί με τα ιδανικά των δεκαετιών του 70 και του 80, από το να έχεις ακούσει απλά συναρπαστικές ιστορίες γι' αυτά. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν είναι ο Γκρέιχαμ, τον οποίο υποδίεται ο Μαξ Μινγκέλα. Ένας αντιπαθητικός τύπος με μια κολλημένη αγγλική προφορά που θα κάνει τα πάντα, κυριολεκτικά όμως τα πάντα, προκειμένου να καταφέρει να κερδίσει μια θέση εργασίας στην Google. Οι Vaughn και Wilson έρχονται αντιμέτωποι με παιδιά τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας ως nerds, geeks, σπασίκλες, φυτά ή όπως αλλιώς θέλετε να τα πείτε, τα οποία στα μαθητικά τους χρόνια ήταν θύματα εκφοβισμού και πλέον ως φοιτητές έχουν μεταλλαχθεί στους μεγαλύτερους τραμπούκους. Έτσι οι δυο τους, χωρίς την απαιτούμενη εξυπνάδα και τις ανάλογες ικανότητες, θα αποτελέσουν τα απαράσιτα μέσα στο συγκεκριμένο μικρόκοσμο. Όπως είναι φυσικό, μια ταινία που περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο λειτουργίας ενός επιχειρηματικού κολοσσού όπως η Google, ερέθησε αρκετούς κριτικούς κινηματογράφους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι οποίοι έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την ταινία ένα τεράστιο διαφημιστικό της εταιρείας. Και ίσως η άποψή τους να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, το σενάριο θίγει ένα σημαντικό θέμα που αποτελεί και σημείο των καιρών. Τον διάλογο που έχει ανοίξει σε κύκλους της ακαδημαϊκής κοινότητας γύρω από την έλλειψη ανθρώπινης επικοινωνίας και κοινωνικών δεξιοτήτων, η οποία χαρακτηρίζει τις πλήρως computerized νεότερες γενιές. Ένα είναι σίγουρο πάντως, πως το δίδυμο Vaughn και Wilson μας υπόσχεται πολύ γέλιο. Γεια και χαρά σας. I defy you to crush this course and not get psyched out of your mind. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. The Chrono Shock 13. They didn't tell you did they? Your company is closed. You closed the company? Everything's computerized now. People have a deep mistrust of machines. Have you seen Terminator? Yep. Or two? Mm-hmm. Or three? Or four? All of them. You two were great salesmen, but face it, you're dinosaurs. Nick, I got it. Google. You got us a job at Google? Not a job. It's an interview for an internship that could lead to a job. Nick, this might be the last chance that we got. Come in here. You got to come in closer. Yeah. They won't be able to see how small the webcam is? No, we can see you guys. Okay, good. Great. You got us? Hi, my name is Billy. We can hear you fine as well. Oh, great. Are you ready for this? You ready for this? Welcome to Google. 5% of you will be offered a full-time position. The other 95% of you will not.
We're looking at some sort of mental Hunger Games against a bunch of genius kids for just like a handful of jobs. Hey, yo, it's time to get the party started. Lyle, one of the team managers. Pound me. Oh, normally just putting the fist out without the words is all that's necessary. Come on, bro. Fist me. Get up in there. Yeah, that's definitely not right. Your interns? Yeah. Shut up. Deal with it. You're so old. I thought you were important. Sometimes the long shots pay off the biggest. Your first challenge, create an app. Idea time. Folks are taking photos all the time. So what if you take that photo and you put it out there on the line? Online? And you share it with your friends. That's Instagram. But mine's more of a social sharing on the line. Quick interjection. When you say on the line, you mean online? Yeah. We have rules. The red paddle indicates no. Green paddle, yes. Having a beer with your boss. If you want to grab a cold one with me, you let me know. I will not be grabbing a cold one with you. You get high? Your job, find the bug. Why don't the two of you guys right now go and find the programmer? His name is Charles Xavier. He's a professor at Stanford. He's in a wheelchair. Got it, Stanford wheelchair. Yes. Charles Xavier? Very funny. Professor Xavier, we know that it's you. You found me out. Cyclops, Rogue, we're all here. Now, I want to share some of my wisdom with you. Oh my God! Professor Xavier's a total joke!